Φόβους για νέα εμπριστική επίθεση στους κήπους Αλιάρτου εκφράζει ο Δήμαρχος Γιώργος Δασιώτης με αφορμή στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο Μαλάκι Αλιάρτου στα όρια του πρόσφατα παραχωρημένου κτήματος των κήπων. Ο εχθρός βρίσκεται εντός των τυχών. Μας ανησυχεί γιατί είναι εμφανές ότι πρόκειται για κάποιον από την περιοχή και δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε, γενικότερα από την περιοχή που γνωρίζει πώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό το χώρο. Και αυτό που μας κάνει να αναρωτιόμαστε είναι γιατί κάποιος να θέλει να προκαλέσει αυτή τη ζημιά σε αυτό το χώρο και μάλιστα σε ένα πάρκο το οποίο έχει δοθεί και έμφαση και που είναι ένα εμβληματικό σημείο στην πόλη μας. Ο Γιώργος Δασιώτης κρούει τον κόντρα του κινδύνου, εφιστά την προσοχή στους κατοίκους. Ομάδες περιφρούρησης συνδράμουν στην προστασία των κήπων με περιπολίες, όπως αντίστοιχα πράττουν Δήμος, αστυνομία και πυροσβεστική. Αυτό που κάναμε ήδη μετά, το είχαμε κάνει, αλλά το εντείναμε τις προφάσεις μετά από αυτό το γεγονός, είναι ότι υπάρχουν αρκετές περιπολίες πλέον από διάφορους ανθρώπους εδώ που θέλουμε να προστατέψουμε το πάρκο. Οι κάτοικοι είναι ενημερωμένοι και έχουν και αυτοί το νου τους εδώ στην περιοχή. Η αστυνομία στην οποία καταγράφηκε το περιστατικό επίσης είναι ενημερωμένη και αυτή έχει περιπολία στην περιοχή. Η έκκλησή μου είναι ότι όλοι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και όχι μόνο για το συγκεκριμένο σημείο αλλά και αλλού μέσα στις κατοικημένες περιοχές που έχουμε παρόμοια πάρκα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Με φοβίζει η επανάληψη παρόμοιου περιστατικού το οποίο είτε από σκοπιμότητα είτε από αμέλεια, από ανοησία μπορεί να συμβεί, το αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό. Ο χρόνος αλλά και το σημείο που προκλήθηκε η πυρκαγιά σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπιαίων αποδεικνύουν τα περί εμπριστικής επίθεσης που με βεβαιότητα επικαλείται και που στόχο δεν είχαν μόνο να προκαλέσουν ολοκληρωτική καταστροφή των κήπων, αλλά ενδεχομένως να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές. Εδώ λοιπόν προχθές το βράδυ, πολύ αργά, 1,5 ώρα τη νύχτα, είχαμε την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Είναι σαφές ότι πρόκειται για εμπριστική ενέργεια, δεδομένου ότι και την ώρα την οποία συνέβη δεν υπάρχει διερχόμενος από αυτό το σημείο. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνέβη δείχνει ότι όποιος το έκανε ήθελε να προκαλέσει καταστροφή του, ολική καταστροφή του πάρκου σε συνδυασμό και με τους ανέμους που υπήρχαν εκείνη την ώρα. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο που εκδηλώθηκε αυτό το εμπριστικό φαινόμενο. Ήμασταν τυχεροί πραγματικά γιατί δίπλα ακριβώς υπάρχει κάποιο σπίτι που τα σκυλιά της οικογένειας καταλάβανε κάποια κίνηση και άρχισαν, ανησυχήσαν και δημιουργήσαν θορύβους. Βγήκαν έξω, είδαν ότι υπάρχει φωτιά. Οι περίοικοι εδώ, ο Δημήτρης και ο Δημοσθένης, οφείλω να τους αναφέρω τα ονόματα, βγήκαν έξω με ό,τι μέσα είχαν, με έναν πυροσβεστήρα, με κάποια φιάρια το προλάβαν, συγκρατήσαν τη φωτιά, ειδοποιήθηκα και εγώ, μετά από λίγο ήρθε η πυροσβεστική και εν πάση περιπτώσει αποσοβήθηκε ένα περιστατικό το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω και δεν κάνω τον προφήτη, θα ήταν ένα τραγικό περιστατικό που θα αφορούσε και φυσική καταστροφή αλλά θα αφορούσε και ανθρώπινες απώλειες δεδομένου ότι μέσα στο χώρο αυτόν υπάρχουν οικογένειες που κατοικούν και αυτή την ώρα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ανυποψίαστοι όλοι στον ύπνο. Προτεραιότητα πλέον για το Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι η θωράκιση της περιοχής καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει της αναγκαίας καθαριότητας και αποψήλωσης με αποτέλεσμα κλαδιά και ξερά χόρτα να αποτελούν βραδιφλεγή βόμβα για το περιβάλλον και τις περιουσίες των κατοίκων. Είναι το κομμάτι αυτό το οποίο πρέπει πλέον να ασχοληθούμε σοβαρά με τον καθαρισμό, με την αποψήλωση. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι 70 στρέμματα, 80 περίπου, το οποίο χρειάζεται με πισταμένη φροντίδα και με κατάλληλο προσωπικό, δεν μπορεί να το κάνει το προσωπικό του Δήμου αυτό, να το φροντίσουμε, να το αποψηλώσουμε, να απομακρύνουμε δέντρα τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και δύσκολη δουλειά και κοστοβόρα δουλειά εδώ μέσα, την οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει τις ενέργειες να την κάνουμε. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας.